Καλησπέρα. Λέγομαι Μαριάννα Παλάτζα και είμαι από τη Σκάκ Ντέκο. Θα σας πω σήμερα, θα σας παρουσιάσω το Σκάκ Ντέκο, το οποίο είναι μια καινούργια ενότητα της εταιρείας Σκάκ. Η Σκάκ είναι γνωστή εταιρεία που ξέρουμε όλοι από τα τετράδια, τα διεθνές, τα κλασέρ. Όλα αυτά που 60 χρόνια είναι μαζί μας στα ελληνικά. Τώρα, από τον Απρίλιο, έχει ξεκινήσει η ενότητα του ΤΕΚΟ, η οποία έχει κάνει συνεργασία μόνο με ελληνικές εταιρείες και έχει φέρει, εκτός από τα πράγματα της ΚΑΡ, που είναι τα άλμπου, είναι τα σώματα για να κάνουμε scrapbooking και decoupage. Και όλα τα υλικά για scrapbooking και decoupage. Έχει τα σώματα που είναι της εταιρείας ΚΑΡ, είναι τετράδια, είναι άλμπου, είναι κάρτες, είναι ημερολόγια, έτοιμα σώματα για να φτιάξουμε και για να δημιουργήσουμε. Έγινε συνεργασία με τη Maxi Decor, ελληνική εταιρεία από την Ξάνθη, η οποία έχει καταπληκτικά προϊόντα για το decoupage και για το scrapbooking. Ας ξεκινήσουμε το scrapbooking. Θα σας παρουσιάσω πρώτα τα υλικά της Maxi και θα συνεχίσουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, για το scrapbooking θα είναι η κόλλα. Η κόλλα του scrapbooking που χρησιμοποιούμε και φτιάχνουμε άλμπουμ, φτιάχνουμε ημερολόγια, φτιάχνουμε καμπάδες με scrapbooking. Οτιδήποτε θέλουμε να αλλάξουμε και να το κάνουμε πιο όμορφο. Λοιπόν, η κόλλα για το scrap. Συνεχίζουμε με τα ακριλικά χρώματα, τα οποία είναι τα ακριλικά και τα μεταλλικά, σε πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, απίστευτα χρώματα, τα οποία υπάρχουν σε μπουκαλάκια των 60ml και μπουκαλάκια των 130. Μετά θα συνεχίσουμε με τα... Έχουμε την κόλλα του decoupage. Είναι η κόλλα του decoupage, η οποία έχει την κόλλα soft για decoupage που χρησιμοποιούν πιο πολύ στα ριζώματα και υπάρχει και η κόλλα για χαρτοπετσέτες. Το ίδιο, σε ίδιο μπουκαλάκι και σε βάζο που μας βολεύει για να παίρνουμε όταν δουλεύουμε και να τη χρησιμοποιούμε. Όχι, έχουμε κόλλα μεταφορά. Άλλη, θα σας δείξω τώρα. Άρα, έχουμε την κόλλα. Έχουμε το γέσο, το οποίο μάλλον δεν το έχω φέρει εδώ, αλλά όλοι γνωρίζετε το γέσο. Υπάρχει και αυτό το αστάρι, το relief αστάρι, που χρησιμοποιούμε τη relief πάστα από κάτω και γενικά από σαν αστάρι και υπάρχει και το κλασικό γέσο. Σε τέτοιο βάζω και σε μικρότερη συσκευασία. Για να ξεκινήσουμε το που θέλουμε να φτιάξουμε. Την κόλλα, τα ριζώματα που έχουμε σε μία ποικιλία και τα σχέδια μετά και οι καρτοπετσέτες από τη ΣΚΑΤ, οι οποίες είναι πάρα πολλά τα σχέδια. Θα βρείτε μεγάλη ποικιλία και από πάνω έχουμε το βερνίκι. Βερνίκι ματ, βερνίκι σατινέ και βερνίκι αριστερό. Νερού, όλα τα προϊόντα είναι νερού από τη Maxi Color. Και έχουμε και το βερνίκι soft fill που κάνει μετά όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο περίπτερο και να πιάσει και το μπουκάλι γιατί είναι περασμένο με soft fill και κάνει το βελούδο. Είναι σαν βελούδο. Άρα τα βερνίκια, ναι, έχουμε τρία και το soft fill που είναι με υφή βελούδου. Από πάνω τώρα σε ό,τι έχουμε φτιάξει μπορούμε να κάνουμε περιγράμματα, να κάνουμε σχέδια με τα glitter pen που έχουν πολύ λεπτή μύτη και μας βοηθάει να κάνουμε το 3D σχέδιά μας. Σε μοβ, μοβ ανοιχτό, σκούρο, χρυσό, όλα αυτά είναι με glitter. Χρυσό ασημί, χρυσό ανοιχτό, χρυσό σκούρο, κόκκινο, πράσινο, βεραμά. Τα glitter pen και υπάρχουν εδώ είναι τα pen pen τα οποία είναι χρυσό ασημί της πέρλας, πάρα πολύ ωραίο, της πέρλας το χρώμα
μαύρο και άσπρο, χωρίς γκλίτερ όμως. Έχουμε τα γκλίτερ και έχουμε και χωρίς γκλίτερ. Λοιπόν, από πάνω από το βερνίκι, έχουμε τις πάστες. Είναι πάστα χωνιού, με γκλίτερ και χωρίς γκλίτερ, που μπορείτε να τη βάλετε με σπάτουλα, με το πινέλο, να δώσετε το εφέ που θέλετε, ειδικά στα χριστουγεννιάτικα και στις γενέθλιες και παστολές. Και υπάρχει και σε στυλό. Δηλαδή υπάρχει και σε αυτή τη συσκευασία η πάστα χωνιού, οπότε μας βοηθάει να κάνουμε τις λεπτομέρειες στα μοτίβα μας. Υπάρχει το Crystal Jet, που είναι και αυτό πάστα, και το οποίο είναι πάστα διαφανής. Διαφανής πάστα, η οποία σε... μπορούμε να βάλουμε κάτω πετσέτα, να βάλουμε ριζόκατο και με τη διαφανής πάστα να βάλουμε το πάνω μία μεταστρώση και μόλις τελειώσει δίνει ένα 3D εφέ στην κατοπετσέτα μας, στο από κάτω μοτίβο. Ή μπορούμε να το βάλουμε σκέτο, σε μπουκάλια και σε ποτήρια, γίνεται πάρα πολύ ωραία. Κάνει ανάγκη εφέ και είναι διαφανές, δεν φαίνεται το ποτήρι, φαίνεται το μπουκάλι. Και εάν το βάλεις στα ποναριστό, κάνει, όπως είναι η πόρτες, η αποβολή, τα ποναριστό κάνει σαν αποβολή. Στο μπουκάλι και στο ποτήρι, με σπάτουλα κάνει τα ανάγκη σχέδια που θέλουμε να τους δώσουμε. Και αυτό υπάρχει και στο συσκευασία για να μπορούμε να δώσουμε τις λεπτομέρειες ή γύρω-γύρω από κάποιο λουλούδι, ή όπου θέλουμε να δώσουμε διαφανίσεις έτσι λίγο το να το κονίσουμε. Πάστα, έχουμε εδώ το παιδινού, υπάρχει τσεκτούρα με γκλίτερ και χωρίς γκλίτερ, είναι πολύ σκληρή πάστα αυτή εδώ. Δεν την χρησιμοποιούμε σε θέση, την χρησιμοποιούμε μόνο με σπάτουλα, με αρκετούς χοντρούς κόσμους μέσα και το βάζουμε σαν να δώσουμε το τέτοιο που θέλουμε, αλλά όχι για αστέρηση. Με γκλίτερ και χωρίς γκλίτερ για αυτή. Ναι. Και αυτή, αυτή έγινε ψηλοκόμμα, αλλά όλες οι πάστες βάφονται. Όπως και η Ειρήνη που έχουμε πει, που έχουμε πει και το αστάρι της, είναι και αυτή η πάστα, με το αστάρι και το λιλί, φέις. Και αυτή βάφονται από πάνω, μπορείτε να τη βάψετε πριν, τη βάλετε στην επιφάνεια, μπορείτε με τα χρώματα, τα ακριβικά, να τις βάψετε τις πάστες. Και μετά να τη βάλετε στην επιφάνεια. Βάζετε και μετά το ταμπονάρετε και το βάφετε όπως θέλετε. Είναι πατίνες, οπότε να πάει και να κάτσει σε μερικά σημεία το χρώμα. Υπάρχει πάστα περλάτα. Σε αρκετά χρώματα, η οποία είναι μαλακιά πάστα και αυτή είναι πολύ ιδανική για στένσι. Δίνει με τη σπάτουλα πάντα τις πάστες στο στένσι. Δίνει μία ανάγκη φυγή για αριστερή και πολύ ωραίους, πολύ ωραία χρώματα. Θα σας δείξω και στο περιπτερό μετά όλα τα χρώματα που έχουμε. Λοιπόν, και αυτό είναι πάστα περλάτα, και αυτό είναι πάστα περλάτα, έχει και τα φυσικά χρώματα. Και σε μπλε, και σε γραμμά, και σε πράσινο. Μετά είναι τα εφέ. Είναι εφέ άμα. Το εφέ άμμο. Υπάρχει σε χρυσή άμμο και σε σμή. Το οποίο το βάζουμε στην επιφάνεια και τα πλώνουμε ειδικά με μια βούρτα, με μια σπάτουλα και γίνεται άμμο. Είναι χρυσή άμμο στο καμβά μας ή σε όποιο έργο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Το φτιάχνουμε, γίνεται η άμμο της θάλασσας, το πιάνουμε έτσι την υφή της άμμο και κάνει τα νερά. Γιατί το πλώνουμε με μια σπάτουλα και όπου κάνει την κύλη έτσι, πηγαίνει. Και πίσω. Έχουμε το μαρμορίνο, το οποίο είναι εφέ μαρμάρου. Αυτό είναι μια πιο δύσκολη διαδικασία. Υπάρχει σε 5 νομίζω αποχρώσεις. Το περνάμε πρώτα το αντικείμενό μας, γέσο, κλασικά, και από πάνω το χρώμα που ταιριάζει με το μάρμαρο που θα διαλέξουμε. Δηλαδή εδώ θα βάλουμε ένα green χρώμα από κάτω, και από πάνω θα πρόσφουμε το μάρμαρο, πρέπει να θερνώσει η λίγη ώρα, ό,τι λίγη ώρα, τι ώρα. Μία ώρα και παραπάνω, μία με δύο ώρες είναι, αλλά ανάλογα,
και μετά με μια σκληρή σπάνη, μια σκληρή κάρτα, το σπάνε. Το μαζεύουν και το ξανασπάνουν. Πρέπει να βγουν, να σπάσει το μάρμαρο, να βγουν τα νερά που έχει μέσα και το ξανασπάνουν. Μπορούμε να ανακατέψουμε δύο χρώματα μαρμάρου, να κάνουμε συνδυασμό του μαρμάρου, υπάρχει σε γκρι, υπάρχει σε σαμπανιζέ, κάνουμε πέντε χρώματα και μπορούμε να τα ανακατέψουμε και μετά πάλι περιμένουμε. Αν πάρουμε και το δεύτερο χρώμα, ξαναπεριμένουμε μία ώρα, μία μισή, ξανά το σπάμε και σιγά σιγά το έργο ολοκληρώνεται. Απλά θέλει πάρα πολύ ώρα. Το ισιώνουμε, σπάμε το μάρμαρο, ισιώνει και μόλις τριμώσει περνάμε με μπλίκι, περνάμε το κουκουπάζ, κάτι το κουκουπάζ από πάνω. Βάζουμε την εικόνα που μας αρέσει. Μετά έχουμε το κρακελέ, το κλασικό το κρακελέ, το οποίο είναι τρία τεστατικά, δηλαδή το αστάρι. Είναι βασικά δύο στατικό το δικό μας το κρακελέ, είναι το αστάρι και μετά περνάτε ή άπρωμο ή λευκό. Όταν έχουμε εικόνα από κάτω, περνάμε άπλωμα, σπάει και περνάμε μετά με πατίνες, περνάμε ακόμα και με κυροπατίνες που θα σας δείξω. Αν δεν έχουμε εικόνα και θέλουμε να διακοσμήσουμε γύρω-γύρω ένα πιάτο, ένα καμβά, βάζουμε το λευκό. Το ότι χρώμα είναι από κάτω, μόλις σπάσει το άσπρο το κρακελέ, αναδεικνύει και το χρώμα που έχουμε από κάτω. Έχουμε τα σέρα μέτρα, τα οποία είναι πάλι κερδιού, πάσα κερδιού, το οποίο με το πινέλο το απρόβλεπτο σπάθεις και αφήνει μια γυαλάδα σε χρυσό, σε μπρονζέ. Είναι για τις σπάθεις. Για το σπίτι να αφήνουμε το εφέ, το πρόβλημα που θέλουμε στις σπάθεις που έχουμε κάνει. Έχουμε κέρα, κεροπατίνες, νομίζω 10-12 χρώματα. Πάθα κελιού, έχουμε πάθα κελιού, το οποίο μπορούμε το κουμπί μου σε τις πατίνες. Και αυτό το απλώνουμε, θέλουμε να το σκουπίσουμε ή με το χέρι, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Και δεν είναι αυτό το κάνει σαν το κουμπίσω. Αλλά απλώνεται πάρα πολύ ωραία σε όλες τις επιφάνειες. Και το κερί, μπορούμε να πάψουμε και κερί, την κεροπατίνα. Μπορούμε να τη σε όλα τα έργα μας, είναι γεριστερό. Δεν καλύπτει όλη την επιφάνεια, δεν είναι καλυπτικότητα, αλλά μπορούμε να το βάλουμε και να δώσουμε σκιές, να βάλουμε στις γωνίες όπως οι πατίνες που χρησιμοποιούμε, ακόμα να γεμίσουμε και τα κενά του κρακελέ. Σε πολλές δημιουργίες μπορούμε ότι έχει πολύ ωραία χρώματα και να βολεύει, γιατί είναι έτοιμη πατίνα με χρώματα. Έχουμε τις κλασικές πατίνες, πατίνα δικάστε, έχουμε πατίνα κλάση που είναι η μαύρη πατίνα, ασημή, χρυσή, μπλε, πράσινη, που τις χρησιμοποιούμε σαν τις κλασικές πατίνες που βάζουμε και που θέλουμε να κάνουμε το πανέρο και που σκουπίζουμε με ένα πανί ή οπουδήποτε σε κουτί, σε άλλα ξύλινα κουκκιμένα, στα μπουκάλια. Το βάζουμε, το σκουπίζουμε και πάει και κάθεται στις γωνίες και στις εσωχές και μας δίνει την αίσθηση του παλιού εκεί που θέλουμε, ακριβώς να τονίσουμε. Το κερί παλαίωσης, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να δώσουμε την παλαίωση σε συνεργασία με τα ακτινικά, τα χρώματα. Και με τα χρώματα κοινωνίας, δίνουμε την παλαίωση, κάνουμε παλαίωση. Το οποίο πρώτα... Το οποίο πρώτα βάζουμε το σκούρο χρώμα. Το σκούρο χρώμα, περνάμε κερί και μετά περνάμε το δεύτερο χρώμα που είναι το ανοιχτό. Τρίβουμε και γίνεται η παλαίωση. Κερί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στα τσόκι, τα οποία όμως μπορούν να κάνουν παλαίωση και χωρίς κερί. Μπορούν και μόνα τους, μπορούν και μόνα τους να κάνουν παλαίωση. Εδώ στα τυχνά. Εκεί, προς τα μέρη. Και μόνο με το πινέλο μπορούμε να κάνουμε παλαίωση, αλλά μπορούμε είπαμε, και με το κερί παλαίωσης. Ανάμεσα, πάντα το κερί παίρνει ανάμεσα τα χρώματα. Σκούρο, κερί, ανοιχτό χρώμα από πάνω και τρίβουμε. Μπορούν να βγουν και τρία και τέσσερα χρώματα. Τώρα μόλις... Μεγαλόχαρτο. Λοιπόν, είπαμε την άμμο. Όχι. Ναι.
τελειώσω και θα το άρθρο. Τώρα έχω το υδρογυαλί, που όλοι το ξέρετε. Το υδρογυαλί. Δύο στατικό. Το πρώτο στα βάζουμε 2+1. Η συσκευασία είναι 2+1. Έχει τα γάντια μέσα και πάντα το υδρογυαλί πρέπει να φτιάξουμε τα γάντια. Δύο μέρη από το μεγάλο, ένα μέρος από το μικρό. Ανακατεύουμε σε ένα άλλο ποτηράκι και το ρίχνουμε στην επιφάνεια που θέλουμε να κάνουμε με μικρό γυαλί. Και φυσικά τα αφήνουμε να στεγνώσει 24 ώρες. Αρκετές ώρες. Δεν το στεγνώνουμε με μισθολάκι το μικρό γυαλί. Τα τσόκι, τα είπαμε, τι είπαμε τα τσόκι, τα είπαμε τα τσόκι. Νομίζω αυτά τα είπαμε όλα, οπότε χρησιμοποιούμε, είπαμε... Τη σκουριά. Δεν μου έχουν φέρει σκουριά και δεν την είδα. Μπράβο. Έχουμε το καφέ σκουριάς, που κάναμε αυτή τη λαμπάδα όποιες κυρίες ήταν, που είναι η βάση, βάζουμε το αρχαϊκό, ένα χρώμα κρυμικό είναι το αρχαϊκό, πες, χρώμα, το οποίο για τη σκουριά χρησιμοποιείται και σαν, σαν πάσα, σαν γέσο. Δεν βάζουμε γέσο, βάζουμε ένα αρχαϊκό, τα ποναριστά. Συνεχίζουμε με το, είναι ένα βάζο, θα σας δείξω όποιος θέλει μια ευκαιρία, θα έρθει προς εσάς κάτι τέτοιο να το δείξει, γιατί εδώ δεν το έχουμε φέρει. Είναι η ξένα βάζο τέτοια για τη σκουριά. Ράστα, σκουριά, πάλι τα ποναριστά, περνάμε. Και μετά έχουμε συνδυασμό τριών μεταλλικών χρωμάτων που δίνουμε σκιές στην σκουριά μας με χρυσό, με μπρόνζε και με πολύ σκούρο καφέ. Δίνουμε και εδώ τα δίνουμε στη σκουριά. Οπότε έχουμε τη βάση μας και συνεχίζουμε μεταλλικά το μπρόνζε, το χρυσό και το σκούρο καφέ. Το χρυσό σε πολύ λίγη επιφάνεια βάζουμε. Το αρχαϊκό είναι η βάση. Είναι ένα ακριβικό χρώμα που το χρησιμοποιούμε για βάση τη σκουριά. Και γενικά μπορεί να το χρησιμοποιήσει και αλλού. Απλά η σκουριά για να μην έχει άσπρη βάση. Λέγεται αρχαϊκό. Ναι, λέγεται αρχαϊκό. Για να μην έχει άσπρη βάση από κάτω σκουριά, υπάρχει αυτό το χρώμα που έχει χρώμα. Μπες. Και έχει γίνει ανάγκη. Γι' αυτό στη σκουριά τα κάνουμε όλα τα πονάριστα. Δεν τα περνάμε με το πινέλο. Γιατί θέλουμε. Έχει ανάγκη η σκουριά. Είναι ανάγκη. Τη σκουριά μετά πρέπει να την περάσουμε ένα με βερνίκι. Ειδικά με κάτι χρηστικό. Την περνάμε πάντα με βερνίκι. Ναι. Μπορεί να περνάμε βερνίκι στα τυρνέ. Ή μάτια. Καλύτερα μάτια που είναι τη σκουριά δεν θέλουμε να δώσουμε γυαλάδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίση τη σκάβη και συνεργαστεί με τα μέρε ειδικέ σε 10 διαφορετικά σχέδια. Βαμβακερέ δαντέλε ειδικέ. Κορδέλε σατέ με ούλια για τι δύο πλευρέ και για τι δύο πλευρέ για αριστερέ. Σε απίστευτα αυτοί χρωμάτων. Μπορεί να βρείτε απίστευτα χρώματα. Έχουμε και τα χαρτιά, το scrap booking, που είναι στην ανοιχτή. Α, συγγνώμη. Τι μεταφορά εικόνες ξέρετε. Έχουμε και τη μεταφορά εικόνες από αυτά τα υλικά. Η οποία βγάζουμε φωτοτυπία σε laser εκτυπωτή. Αυτό που πρέπει να το ξεχνάμε. Laser εκτυπωτή. Αν έχει γράμματα η εικόνα μας, βάζουμε επιλογή καθρέφτη για να βγουν ανάποδα τα γράμματα. Και όταν έχουμε μια επιφάνεια, βάζουμε τη μεταφορά εικόνας, αρκετό υλικό και τη φωτογραφία μας, την φωτοτυπία, αρκετό υλικό και στη φωτοτυπία, το βάζουμε πάνω, το πατάμε να φύγει ο αέρας, αρκετή ώρα και 24 ώρες θα τα πείσουμε είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα, άμα βιαζόμαστε, θα το κάνουμε με το μισθολάκι, αλλά 10 λεπτά και παραπάνω και πέτα και κοσμάρι θα στεγνώσει πολύ καλά η εικόνα και μετά με ένα βρεγμένο σκουτάρι αρχίζουμε και τρίβουμε κομματάκι κομματάκι και φεύγει το χαρτί και μένει η εικόνα που αποτυπωμένη στο αντικείμενο. Είτε στο καμπά, είτε στο ξύλο,
ακόμα και στα τετράδια, στα άλογα, όπου θέλουμε. Απλά, το υλικό πάει στην εικόνα και από πάνω και τα αφήνουμε να στεγνώσει. Μία φορά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ναι, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Μία φορά, αρκετό υλικό και τα αφήνουμε να στεγνώσει και μετά τρίβουμε. Στεγνώνουμε, να δούμε αν έχει μείνει καρτί και ξανά τρίβουμε. Μέχρι να μην βγαίνει καθόλου καρτί. Λοιπόν, απλά σας παρουσιάσω και τα καινούργια άλμπουμ της ΣΚΑΚ για το σκράπουλι, που είναι για το γιαβάμο. Για προσκλητήρια, για μπουμπιέρες, για οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε με σκράπουλι. Το φλόρα, με πιο με λουλούδια και διάφορα σχέδια, που μπορείτε να φτιάξετε τα άλμπουμ, τα ημερολόγια σας, κάρτες, και για βάπτιση, καινούργια χαρτιά. Θα βρείτε και τα προηγούμενα βέβαια, είναι και άλλα με φλόρα και βίντεο και για ταξίδια βγαίνει ένα travel το οποίο έχει ακόμα πολλές εικόνες για άντρες, για όλους τους εκεί θα βρείτε. Και είναι και το Pink Paris που έχει και ολοκληρή για κορυζέκια, μπορείτε να φτιάξετε άκουγε οτιδήποτε θέλετε, ακόμα και τους παπάδες, ακόμα και τα σικρά μπουλιά. Συνεργασία και με ελληνική παλαιτερία για ξύλινα. Θα βρείτε πολλά σχέδια σε ξύλινα αντικείμενα. Ο 5 εκατοστά, 8, 13 και 25 εκατοστά, τα οποία τα πολλά.